Όμως πάμε να δούμε αυτές τις εικόνες που μόλις αντικρίσαμε μαζί με τη Γεωργία Αναγνωστοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Και μιλάμε για εικόνες σοκαριστικές, αλλά και για εικόνες που σου φαίνουν στο μυαλό εκείνη την κατάσταση την οποία ζήσαμε. Ακριβώς γιατί και ο χρόνος παίζει το δικό του παιχνίδι, θα λέει κανείς, μέσα στην όλη εξίσωση, πριν από 7 χρόνια στην πόλη της Καλαμάτας. Φωνικές πλημμύρες το 2016 στην πόλη της Καλαμάτας, φωνικές πλημμύρες και στο Βόλο. Με αντίστοιχα, θα έλεγε κανείς, χαρακτηριστικά λίγο πολύ, βέβαια πολύ μεγάλη ραγδαιότητα βροχοπτώσεων ρεκόρ στην περιοχή της Μαγνησίας. Είναι και ειδικοί, ήταν και περισσότεροι από ότι και στη Μάνδρα και πραγματικά σοκάρει όλο αυτό, όμως σοκάρει και η εικόνα. Μιλάς για τον Βόλο και είναι προφανές μετά από όσα έχουν συμβεί και μιλάμε για δύο πόλεις που μοιάζουν πάρα πολύ καταρχάς έτσι κι αλλιώς, με πάρα πολλά κοινά σημεία και με αυτό το ποτάμι στο οποίο αναφέρεσαι, όπου έχουμε εδώ αντίστοιχα τον Νέδοντα. Τις δούμε αυτές τις δύο συγκριτικές εικόνες, γιατί πραγματικά είναι απίστευτο. Από τη μία πλευρά βλέπουμε το σκεπασμένο τμήμα της πόλης της Καλαμάτας. Αν θα προχωρήσουμε και λίγο πιο κάτω, θα δούμε το ανοιχτό τμήμα της πόλης της Καλαμάτας. Φαίνεται στην εικόνα. Στην πλευρά και από την πλευρά την δεξιά, να το πούμε έτσι, αριστερά της οθόνης σας, βλέπουμε λοιπόν τον Νέδοντα με αντίστοιχα ακριβώς, τον Βόλο με αντίστοιχα χαρακτηριστικά με το ποτάμι του Νέδοντα, όπως διασχίδηκε, όπως πλημμύρισε αυτό το ποτάμι που κατέπνιξε τα πάντα. Είναι εικόνες που σοκάρουν και οι συγκλημοί έρχονται στα όσα δεν έχουν γίνει στην περιοχή μας, εγώ θα πω. Και μακάρι να μην γίνουν, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Επειδή υπόθηκαν πολλά και στο πλαίσιο συνεδριάσεων για το κομμάτι του έργου, το μεγάλο αντιπλημμυρικό, το οποίο τελικά έκανε φτερά με τα 80 εκατομμύρια. Και ακούσαμε απίθανα. Να τη βλέπουμε την κίνηση, είναι πραγματικά άκρως σοκαριστική αυτή η ομοιότητα και άκρως δραματική, θα έλεγε κανείς. Το να βλέπεις από τη μία το ποτάμι που διασχίζει το Βόλο να είναι πλημμυρισμένο απόλυτα, να έχει πλημμυρίσει και ολόκληρη την υπόλοιπη πόλη. Και τον Νέδοντα από την άλλη, που μιλάγαμε για το σκεπασμένο τμήμα, γιατί εκεί είχε γίνει μεγάλη γκρίνια, στο σκεπασμένο τμήμα. Γιατί κάποιοι λέγανε, Θέμη, ότι εδώ στην Καλαμάτα δεν πρόκειται, επειδή δεν έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα, παρόλο που είχαμε θανάτους το 2016. Είχαμε νεκρούς στην Καλαμάτα, έτσι. Θρηνήσαμε ανθρώπους. Είναι και. Είναι προτιμότερο να αφήσουμε την Καλαμάτα ανοχήρωτη. Ακριβώς, και έχουν μία διάθεση έτσι μάντι, medium, δεν ξέρω τι. Δεν θα γίνει, λέει. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Η κλιματική κρίση βλέπουμε να έχει στο πέρασμά της αρρώσει τα πάντα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Και μας λένε κάτι ανοησίες, ας μου επιτραπεί, που είναι το λιγότερο που μπορώ να πω γιατί είμαστε στον αέρα. Δεν θα γίνει ποτέ κάτι. Δεν έχει δώσει μέχρι τώρα για το τι έχει δώσει ο Νέδοντας. Ούτε στο Βόλο είχε δώσει το ποτάμι. Προφανώς. Αλλά έδωσε. Και το θέμα είναι πόσο προβλέπεις. Και επειδή ακριβώς δεν προβλέψανε πολλά πράγματα από ό,τι φαίνεται, φυσικά δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί όλα αυτά τα 800 που έπεσαν. Μα ακριβώς πρέπει να πάμε σε ακραία σενάρια. Εάν το καταλάβουμε ότι πρέπει να πάμε σε ακραία σενάρια, δεν θα σώσουμε τους ανθρώπους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί συζητούσανε και βλέπουμε και τα προγράμματά τους, αρχίζουν και βγάζουν και προγράμματα και λένε και ιστορίες. Και τους έρχεται τώρα στο κεπέδες. Ναι, και τους έρχεται τώρα ξανά να συζητούν. Συζητούσαν και λέγανε για τον Νέδοντα και να τα θυμηθούμε όλα αυτά. Γιατί είναι καλό οι πολίτες να τα θυμούνται για να ξέρουν το τι ακριβώς έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Και ποιοι ήταν εκείνοι που δεν έκαναν όλα αυτά τα χρόνια. Όχι τώρα, σήμερα. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έκαναν εκείνα που έπρεπε για να προστατευτούν οι περιοχές. Γιατί ξαφνικά έρχονται κάποιοι στα σωτήρες. Ο ένας έλεγε ναι για να πει όχι στον άλλον. Ο άλλος όχι γιατί δεν θέλω να κόψω δέντρα. Και δεν θα λέει, δεν έχει δώσει ο Νέδοντας κάτι τέτοιο. Δεν θα συμβεί ποτέ, λες, και έχει υπογράψει με το Θεό, με τον καιρό, με ό,τι πιστεύει κανείς, κανένα συμβόλαιο. Ακριβώς το ίδιο έχει γίνει και στο Βόλιο λοιπόν. Και επομένως, από τη στιγμή που δεν μπορεί να προβλεφθεί, πώς μπορεί να ξέρει ότι αύριο θα συμβεί κάτι τέτοιο και ήδη χάσαμε ανθρώπους και δεν χάσαμε μόνο εκείνη το ξημέρωμα, χάναμε και μετά ανθρώπους μεγάλης ηλικία οι οποίοι άρχισαν να καταλήγουν αργότερα χάνοντας το βιός τους, τις περιουσίες τους, εδώ στην Καλαμάτα εννοώ. Επομένως, τι θα γυρίσεις να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους, ότι δεν ήθελα για τους δικούς μου λόγους, δεν πίστευα ότι θα βρέξει, θα έχεις πάει όμως σπίτι σου και θα είναι όλα καλά και δεν θα σε ενοχλήσει κανείς εκεί. Τότε μας μιλούσαν για φαραωνικά έργα, ξαναμιλούν σήμερα για φαραωνικά έργα. Η πραγματικότητα είναι ότι αν δεν γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις θωράκισης των περιοχών, θα έχουμε δράματα διαρκώς, γιατί οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής δεν είναι πια αργές, είναι πολύ δραστικές και καταλυτικές που να δημιουργούν προβλήματα. Αυτό το βλέπουμε είτε με τις φωτιές, είτε με τις πλημμύρες, που νομίζω ότι η εικόνα αντιπαραβολής Βόλου και Καλαμάτας είναι κυριολεκτικά σοκαριστική. Ευχόμαστε να μην συμβεί τίποτα χειρότερο σε καμία άλλη περιοχή. Γιατί δεν μπορείς να ξέρεις τι θα σου ξημερώσει.
πώς μπορεί να πει οποιοδήποτε, όποιος και να είναι, εκτός και αν έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο με τον Θεό και έχει κάποια δύναμη που δεν την ξέρουμε και μας ξεπερνάει, ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο όταν βλέπουμε γύρω μας τι συμβαίνει. Δηλαδή αυτά που ακούσαμε είναι και πάνω από κάθε αυτό, ποτάμι. Γιατί η αυριανή ημέρα είναι η ημέρα 7, νομίζω, Σεπτεμβρίου του 2016, που είχαμε σαν σήμερα λοιπόν αυτές τις φωνικές πλημμύρες και στην πόλη της Καλαμάτας. Γεωργία, να σε ευχαριστήσω.